Αυτή τη νύχτα γιορτής δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καράς. Εδώ και πολύ καιρό έδινε μια γενναία μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Αυτή τη φορά όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει τις πληροφορίες. Βαγγέλη. Ο Βασίλης Καράς, Ρίτσα, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τις 5. Νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με κορονοϊό. Το τελευταίο διάστημα έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στους οικείους του, αλλά και στους χιλιάδες θαυμαστές του στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μία από τις τελευταίες του επιθυμίες είναι η κηδεία να γίνει στο κτήμα του, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, το οποίο αγάπησε και έχτισε λιθαράκι. Ο Βασίλης Καράς, ο άρχοντας της νύχτας που γέμιζε τα νυχτερινά μαγαζιά με τα παθιασμένα τραγούδια του, ονειρευόταν να γίνει τραγουδιστής από παιδί. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν ένα βράδυ σε ένα ταβερνάκι στον Εύωσμο. Περί το να σου πω πως πεθαίνω, περί το να σου πω δεν ζω. Ωραία, χειροκρότημα, ραμάκες. Ανατρίκασα, τι γίνεται, ναι. Έτσι, μπράβο. Έχω ανάγκη να πω το. Και τσιγάρα να πιω στην υγειά σου. Αυτός ήταν ο Βασίλης Καράς. Ο Βασίλης που τον αγάπησαν γενιές, που γέμισε τις πίστες και τα στάδια, που στα πόδια του στρώθηκαν κήποι ολόκληροι από γαρίφαλα, που τραγούδησε για τον έρωτα και τον χωρισμό. Ο άρχοντας της καψούρας, όπως τον αποκαλούσαν. Ο Μουτζούρης από την Καβάλα, όπως έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αλλοθεί. Δεν έχεις αλλοθεί, είσαι στο ψέμα σου, εχμαλωτή. Για πάμε απ' το βορρά. Αυτός ο δρόμος γράφει επανεπιστροφή. Ο Βασίλης από το Κοκκινοχώρι ήταν 9 ετών όταν συνειδητοποίησε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής. Το κατάλαβε από ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, από φτωχή οικογένεια με πατέρα οικοδόμο, μητέρα καθαρίστρια και δύο ακόμη αδέρφια. Το 63 έρχονται στη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης κάνει διάφορες δουλειές για να κερδίσει τη ζωή. Του αρέσουν τα αυτοκίνητα και γίνεται μηχανικός σε συνεργείο. Το φτωχό παιδό όμως, με τη μουτζούρα στα χέρια, είχε αλλού το νου του. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Ένα βράδυ, σε ένα ταβερνάκι στον Εύωσμο, τραγουδάει για την παρέα του. 16 χρονών, ο μαγαζάτορας τον ακούει και τον παίρνει στη δουλειά. Το πρωί μουτζούρης και τη νύχτα τραγουδιστής. Με ό,τι λεφτά έβγαζε, πλήρωσε ο ίδιος για να βγάλει τους πρώτους του δίσκους. Πάμε με τα χέρια ψηλά. Το 76 πια έχει μπει για τα καλά στο τραγούδι. Εμφανίζεται σε 4 μαγαζιά την ίδια βραδιά. Το 79 βγάζει και το πρώτο του επαγγελματικό άλμπουμ, τις Αλυσμόνητες Ώρες. Το βλαχάκι από το χωριό όμως, όπως του άρεσε να λέει, δεν αρκέστηκε στην επιτυχία της Θεσσαλονίκης. Ήθελε να γίνει γνωστός και στην Αθήνα. Κατεβαίνει και τραγουδάει χωρίς να αμείβεται, απλά και μόνο για να τον ανακαλύψουν. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να σηκώνει κανένα σημάδι παραπάνω από αυτό που είναι. Ίσως και λίγο πιο κάτω αν είναι, είναι πάντα τυχερός. Υπάρχει περίπτωση να σας πουλήσω εγώ. Υπάρχει περίπτωση να σας το δώσω. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε, να μην γονατίσω μπροστά σας. Προσπαθεί να βρει καλά τραγούδια, στίχους και μουσική. Τον κορυδεύουν, του τρώνε τα λεφτά και έτσι αποφασίζει να γράψει ο ίδιος. Το πρώτο του τραγούδι το έγραψε πάνω σε ένα χάρτινο σακουλάκι στην πτήση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Έκτοτε έγραψε στίχους πάνω σε πακέτα από τσιγάρα, σε χαρτοπετσέτες, 150 τραγούδια, τόσο δικά του όσο και για άλλους τραγουδιστές. Αγαπήθηκε πολύ στο χώρο του, από λαϊκούς και έντεχνους καλλιτέχνες. Η μουσική είναι μία, έτσι, η οποία είναι η επικοινωνία των ανθρώπων, αυτά που δεν μπορεί να πει στον άλλον, το τραγουδάει.
Δεν θέλω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Δεν θέλω για σένα. Πρόλαβε να τραγουδήσει με όλους τους μεγάλους, έδωσε όμως πολλές ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες. Η Πέγκη Ζήνα και η Δέσποινα Βανδύ είναι καλλιτεχνικά του παιδιά και πολύ αργότερα όμως αγκάλιασε καινούργιες φωνές όπως τον Παντελή Παντελίδη, μια απώλεια που του στήχησε βαθιά. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Τα προσωπικά του στηρίγματα ήταν δύο, η γυναίκα του Χριστίνα και η κόρη του Ειρήνη. Το καταφύγιό του ήταν το κτήμα του πίσω στο χωριό του, το Κοκκινοχώρι. Του άρεσαν οι αγροτικές εργασίες, το μικρόφωνο όμως δεν το κρέμασε στιγμή, μόνο όταν η υγεία του δεν το επέτρεψε πια άλλο. Αγάπαμε! Κάποτε του είχαν πει ότι για να πετύχει έπρεπε να μπει στα σπίτια του κόσμου. Εκείνος όμως έβγαλε τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Τους ξενύχτησε, τους ταξίδεψε, μπήκε στις καρδιές τους και στα χείλη που σιγοψιθύρισαν τις επιτυχίες του. Εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή. 50 χρόνια πορείας κι όμως αν κρατούσε ένα τραγούδι, ήξερε ποιο θα ήταν. Εκείνο που έγραψε ο ίδιος για τον εαυτό του. Όταν τα χρόνια σου... Εσύ θα έχεις εμένα. Άμα θα δεις ό,τι σου λείπω. Πάω το πορτρέτο μου στον τοίχο. Μην κλαις για μένα, μην κλαις για μένα.